Θα δούμε δύο άνδρες οι οποίοι επιτέθηκαν άγρια σε συνταξιούχο. Πάμε να δούμε λοιπόν τα προσωπάκια. Αυτή εδώ είναι. Εδώ τολμάμε. Εδώ θα τα δείχνουμε όλα, κύριοι. Αυτά εδώ τα τομάρια που βλέπετε, γιατί περί τομαριών πρόκειται, επιτέθηκαν σε έναν... Σε έναν 73χρονο, προκειμένου να αποσπάσουν το πορτοφόλι του. Όπως βλέπετε, οι εικόνες είναι μέρα μεσημέρι. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν μέσω αρκετών εικόνων που έχουν πόσοι και ποιοι είναι οι δράστες. Ο αριθμός τους είναι 2 από ό,τι φαίνεται και εικάζεται βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει και ένας τρίτος για την διαφυγή τους. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται. Εμείς θα πούμε κάτι. Ότι εδώ σε αυτήν την εκπομπή, όταν θα υπάρξει βίντεο, φωτογραφία κακοποιών στοιχείων, οι οποίοι χτυπούν, ληστεύουν και εγκληματούν, εμείς εδώ θα βγάζουμε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία τους στον αέρα. Και ας μας κάνουν μετά αυτή η κύρη μήνυση. Μήνυση σε τι? Το ότι έκλεψαν, ότι πήγαν να σκοτώσουν, ότι σακάτεψαν, ότι έστειλαν ηλικιωμένους ανθρώπους στην εντατική. Όταν δεν θα υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, πες καλύτερα κιόλας, Φίλιπ. Όταν κάτι θα είναι, αυτά απόδεικτο. Όπως εδώ είναι βιντεοσκοπημένη η επίθεση που κάναν στον ηλικιωμένο συνταξιούχο. Όταν λοιπόν θα υπάρχει το βίντεο ντοκουμέντο της ληστείας, του χτυπήματος, της βαρβαρότητας, εδώ θα τα δείχνουμε. Φίλιππε, το ίδιο το κράτος. Ας αλλάξουμε το κράτος αυτόν τον δέρνει ίδιο νόμο. Δέρνει τους συνταξιούχους. Οι αστυνομικοί δέρνουν τους γονείς τους, τους παππούδες τους με εντολές. Και βγαίνουν στο Σύνταγμα για το δίκαιο. Είναι εντελώς διαφορετικά. Εδώ πέρα μιλάμε εδώ πέρα για εγκληματίες, μιλάμε για μαφίες, μιλάμε για παραβατικότητα, για ποινικά δικήματα. Και αυτοί εδώ πέρα, οι δράστες τέτοιων επιθέσεων, θα βρουν το δάσκαλό τους εδώ. Και να πούμε κάτι, ότι από την ημέρα που αρχίζουμε και δείχνουμε φωτογραφίες δραστών, δεχόμαστε απειλές. Και να πούμε κάτι, σε αυτούς μας απειλούν. Ούτε απάντηση δεν χρειάζεται, φίλε. Χρειάζεται απάντηση. Κατευθείαν στον εισαγγελέα. Αυτή είναι η απάντηση. Για να τελειώνουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη. Απειλείς στον εισαγγελέα, κύριε. Απειλείς. Θα ασκηθεί η ποινική δίωξη. Εκβιασμούς και απειλές εμείς δεν δεχόμαστε. Όταν κάνουμε το λειτουργήμά μας και ακολουθούμε ακριβώς τους κανόνες και τους νόμους αυτής της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα στον Λευτέρη Ζαβλιάρη και έχουμε ένα απίστευτο περιστατικό.